Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε το κέντρο της πρωτεύουσας του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ. Μετά από μια νύχτα σκληρών συγκρούσεων, το πρωί της Κυριακής, η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα εναντίον των αντικυβερνητικών διαδηλωτών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στα επεισόδια του Σαββάτου τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 400 τραυματίστηκαν. Τα τελευταία 24 ώρα, χιλιάδες κάτοικοι του Πακιστάν έχουν συγκεντρωθεί έξω από το κοινοβούλιο και την κατοικία του Πρωθυπουργού Ναουάζ Σαρίφ. Στις διαδηλώσεις πρωτοστατούν ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Ιμράν Χάν και ο κληρικός Ταχίρ Ουλ Καντρί. Έτοιμά τους είναι να παραιτηθεί ο Ναουάζ Σαρίφ, τον οποίο κατηγορούν για εκλογική νοθεία. Ο ίδιος πάντως το Σάββατο επανέλαβε πως δεν πρόκειται να κάνει κάτι τέτοιο. Οι διαδηλωτές εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Ο Υπουργός Άμυνας της χώρας χαρακτήρισε επιβεβλημένη την επέμβαση των δυνάμεων ασφαλείας, καθώς επιχειρήθηκε εισβολή σε κυβερνητικά κτίρια που, όπως είπε, αποτελούν σύμβολα του κράτους.